να μείνει αναλύωτο, όσο αυτό είναι δυνατό, με τους χιλιάδες ανθρώπους που του διασχίζουν κάθε χρόνο. Το γεγονός πως όλα τα ζώα του δρυμού, ακόμα και τα πουλιά, είναι εξαφανισμένα τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι στοιχείο που πρέπει να ανησυχεί. Ο εθνικός δρυμός έγινε για να μπορούν να υπάρχουν τα ζώα ήσυχα και να πολλαπλασιάζονται χωρίς καμία απειλή. Τη δικιά μας στιγμιαία απόλαυση ας μην την πληρώνει η φύση, που άλλωστε δεν είμαστε κι εμείς τίποτα δίχως αυτήν. Από τα πυκνά δάση του Φαραγγιού, κυρίως τα Κυπαρίσια, γινόταν στην αρχαιότητα εξαγωγή ξυλίας στην Αίγυπτο. Οι Κρητικοί μάλιστα έδιναν παλιά στις κόρες τους πρίκα κυπαρίσια. Σήμερα καμιά δραστηριότητα ξυλίας δεν επιτρέπεται μέσα στο δρυμό. Γιατί σήμερα, εκτός από τους μύθους και τις παραδόσεις, αξία έχει και το φυσικό μας περιβάλλον. Εκεί που δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, φτάνει η φαντασία του και πλάθει μύθους για τους κατοίκους των σπηλιών. Σπηλιές υπάρχουν πολλές στο Φαράγγι. Πότε φωλιές των ιερών ζώων της Κρητικής Άρτεμις και πότε των ερωτευμένων βοσκών που, όπως λέει ο μύθος, σιγουπέζουν τη λύρα τους στις νεράιδες που χορεύουν ή να νουρίζουν παιδιά άσπρα σαν τον αφρό του κύματος, καρπή ερώτων με τους θνητούς. Εδώ βλέπουμε τα ερείπια του οικισμού της Σαμαριάς. Παλιά έμειναν λίγες οικογένειες ξυλοκόπων που το εγκατέλειψαν όμως όταν το Φαράγγι έγινε εθνικός δρυμός. Μια μικρή εκκλησούλα της Οσίας Μαρίας που τα ερείπια της σώζονται ακόμα χάρισε το όνομά της στο Φαράγγι. Στα ερείπια σώζεται χάραγμα από το 1379 που μαρτυρεί πόσο παλιά ήταν. Λένε πως τα παλιά χρόνια ασκήτεψε εδώ μία καλόγρια, έχτισε το εκκλησάκι και γύρω του αργότερα συγκεντρώθηκαν οι λίγοι ξυλοκόποι του χωριού. Η παράδοση μιλάει ακόμα για το θρύλο της Χρυσομαλούσας που πολιορκήθηκε 15 μήνες στην τοποθεσία αυτή, έγινε καλόγρια, πέθανε και τάφηκε με το χρυσό αργαλιό της σε αυτό το μέρος. Από αυτό το μικρό οικισμό των ξυλοκόπων κατάγονταν και ο τρομερός Χαΐνς Καλογερογιάννης, ο φόβος των Γενιτσαράδων. Η Σαμαριά βρίσκεται στο μέσο περίπου του Φαραγγιού. Ο ήλιος, σε αυτό το γεμάτο μνήμες και θρύλους ερυπωμένο οικισμό των ξυλοκόπων, ανατέλει μόνο το μεσημέρι. Η μόνη κάτοικη σήμερα είναι τα αγριολούλουδα. Κοντά, στη νότια έξοδο του Φαραγγιού, το τοπίο αλλάζει. Βράχοι, απότομες πλαγιές, σκούρα χρώματα. Η απόσταση από το ένα τείχομα στο άλλο στενεύει πολύ. Εδώ είναι οι ονομαστές πόρτες του Φαραγγιού ή οι σιδερόπορτες. Το φάρδος δεν ξεπερνάει τα 3-4 μέτρα. Το ύψος φτάνει έως 600 μέτρα και κοιτώντας προς τον ουρανό νομίζεις πως βρίσκεις οργές μέσα στη γη. Οι μορφολογικοί σχηματισμοί, η στενότητα, οι υψομετρικές διαφορές,
το χρώμα που έχει γη εδώ πέρα έχουν δημιουργηθεί στην πορεία πολλών εκατομμυρίων ετών. Ψηλά στις απότομες πλαγιές, μέσα στις σκοτεινές σπηλιές, κρύβεται μια ζωή απρόσιτη και ξένη. Μόνο τα κρεμαστά δέντρα, φανταστικοί ορειβάτες, δηλώνουν πως ακόμα και εκεί υπάρχει ζωτικός χώρος, πως το τοπίο είναι γήινο. Διαδραματίστηκαν πολλές φορές σπουδαία ιστορικά γεγονότα. Τα δύσκολα χρόνια της τουρκικής αλλά και της γερμανικής κατοχής, εδώ ήρθαν και κρύφτηκαν τα γυναικόπαιδα της Κρήτης για να σωθούν. Το 1770, 200 φακιανοί κατάστρεψαν εδώ τον τουρκικό στρατό με ελάχιστες απώλειες. Το 1921 επίσης, εδώ κρύφτηκαν και γλίτωσαν πολλές γυναίκες και παιδιά από το μαχαίρι των Μαμελούκων. Το φαράγγι της Αμαριάς υπήρξε για τη Δυτική Κρήτη το ασφαλές καταφύγιο των κυνηγημένων και το απόρθετο φρούριο της κρητικής ελευθερίας. Σήμερα όμως, η τεράστια σημασία του φαραγγιού οφείλεται στη σπάνια χλωρίδα και πανίδα του. Η σπανιότητά τους κάνει το φαράγγι ένα ζωντανό μουσείο φυσικής ιστορίας, ένα βιότοπο μεγάλης σπουδαιότητας. Μακροπρόθεσμα έχει προγραμματιστεί η ίδρυση μουσείου φυσικής ιστορίας στη βόρεια είσοδό του. Πολλά από τα σπάνια πόδι, θαμνώδη φυτά και τα μοναδικά στον κόσμο ενδυμικά της Κρήτης έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν. Τα σπάνια, μοναδικά βότανα και αγριολούλουδά του, δεν πρέπει να κόβονται ούτε να ξεριζώνονται. Τα ζώα του δρυμού φοβούνται τους θορύβους, το πέρασμά σου πρέπει να είναι διακριτικό. Το φαράγγι είναι ένας φυσικός εθνικός πλούτος και σαν τέτοιο πρέπει να τον δεις. Η παρουσία τόσου κόσμου στο δρυμό προκαλεί, όπως είναι φυσικό, πολλά προβλήματα. Συλλέχτες ή απλοί θαυμαστές των φυτών δεν μπορούν να τεθούν εύκολα κάτω από έλεγχο. Καλύτερη προστασία της φύσης και της ζωής που υπάρχει μέσα σε αυτόν. Μάταια αναζητήσαμε κι εμείς να δούμε τα ονομαστά αγριοκάτσικα, τα πουλιά και τα άλλα ζώα του δρυμού. Μάταια ψάξαμε να βρούμε λίγο δίκταμο. Σπουδαία αισθητική αξία. Είναι ένας μοναδικός τόπος με εθνικές, ιστορικές και πολιτιστικές προεκτάσεις. Ένας θαυμάσιος βιότοπος που η οικολογική του αξία πρέπει να διατηρηθεί με κάθε θυσία.